Επισκόπη ημών Ειρηναίου και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητο. Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, ότι του καταξηράν θάλασσαν και ραφυλό Χριστού ημών στρατού. Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρηνής, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμοντων εντυπώρητα αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των εορταζόντων την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρατα αυτά. Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρων από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ειρηνευμένη και διάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νόσμη και νόσων, την καθημών κινουμένη και λύσης κλίμας, και της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέει σε ημάς. Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν. Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς. Κυρία Λαϊσόν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης, και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Συ, Κύρια. Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πελαγονητήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Θεία Χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αργύρων, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας ενδόξου της Οσίας Μητρός ημών Υπομονής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών έθιδε Ιωσήφ του Απορριμαθέας και Νικοδήμου του Ευσχήμονος Βουλευτού, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτον ποιήσω την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, όσα καθώς και φιλάνθρωπος. Hey, oh,
το και παρθένεν και δε και χαρί το μένει ο Κύριος μετά. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη έρημο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον για τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία ενωρία και πόλη ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και των εορταζόντων, και του Προέδρου και των μελών του Συλλόγου των Μοναστηριωτών της Πόλεως ημών και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο αγιάζων διατρέφων πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτώκεσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώκεσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώκεσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Μας αξιώνει, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία να την εορτάσουμε και φέτος εδώ στην όμορφη Φλόρινα, η Παναγία η Πελαγονίτισσα, την οποίαν όλοι εμείς την θεωρούμε προστάτηδά μας. Σκεφτόμουν να πω κάτι που έχει να κάνει με την Παναγία και με τις μυροφόρες. Θα πω μόνο ότι πάντοτε στη ζωή σας καθημερινά να επικαλείστε το όνομα της Παναγίας μας. Είναι η δύναμή μας, είναι η μάνα μας, είναι η αγάπη μας και είναι και η μητέρα του Χριστού αλλά και όλων των ανθρώπων που μπορεί να μας συμπαρασταθεί σε κάθε μας δυσκολία. Θέλω όμως σήμερα με αυτήν την λατρευτική ευκαιρία, η οποία πραγματοποιείται στο μεγάλο Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, να αδράξω την ευκαιρία και να σας πω δύο λόγια για την προετοιμασία και την δουλειά που έχει γίνει σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής και της ενορίας της. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, εδώ και 6 μήνες δηλαδή, δέχθηκα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με ένα πνευματικό παράπονο μου έλεγαν για τον κλειστό ναό της Αγίας Παρασκευής που τόσο εδώ στον τόπο μας σεβασμιότατε αγαπούμε και που μέσα βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, της Πελαγονίτισσας, αλλά και του μάρτυρα συμπατριώτη μας Αγαθαγγέλου. Με όλους όσοι βρέθηκαν στον δρόμο μου και στην πορεία μου και στη συνεργασία μας αυτούς τους 6 μήνες, μετέφερα την δική σας αγωνία αλλά και τον δικό μου στόχο. Παρακαλούσα την Παναγία την Πελαγονίτισσα, τον Άγιο Αγαθάγγελο, την Αγία Υπομονή, να βρει λύσεις. Ήμουν σίγουρος βέβαια, μέσα από την προσευχή αλλά και την αγάπη των ανθρώπων,
ότι ο ναός αυτός, ό,τι δυσκολία και αν έχει και ό,τι και να κοστίσει, θα λειτουργήσει πάλι μια μέρα, επειδή το θέλει η Αγία και θα μας δώσει σε όλους δύναμη. Απευθύνθηκα λοιπόν σε όλους τους τοπικούς άρχοντες. Όλοι ήταν θετικοί να βοηθήσουν, επειδή θεωρούν την Αγία σπίτι της. Έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να σας ανακοινώσω ότι ήδη έχει έρθει, έχει βρεθεί και έχει αρχίσει η μελέτη, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα κατατεθεί σε μία ειδική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, η οποία μας έχει δώσει διορία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2024. Η μελέτη αυτή δεν είναι εύκολη. Είναι πολυεπίπεδη, θα έλεγα, και με πολλές και διάφορες μελέτες εν μέρη. Είναι στατικές, είναι αρχιτεκτονικές, είναι εδαφολογικές. Θα ελεγχθούν μέχρι και τα θεμέλια και αν υπάρχει σωστή θεμελίωση, επειδή ο ναός είναι και σε εμβαδόν επιφάνεια μεγάλη, αλλά και σε ύψος και έχει κάποια τραγικά λάθη σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμησή του. Θέλω λοιπόν σήμερα σε δύο ανθρώπους να απευθύνω τα εύσημα και τις ευλογίες της Αγίας. Ο πρώτος με τον οποίο συνεργάστηκα, ας βρέχει, δεν θα πάθουμε τίποτα, ήταν ο βουλευτής μας, ο κύριος Παπασωτηρίου, ο οποίος με έφερε σε επικοινωνία με το γραφείο του Πρωθυπουργού και με τον κύριο Τριαντόπουλο που ήρθε στην πόλη μας και σχεδιάζουμε τον τρόπο που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο δεύτερος ήταν ο δήμαρχός μας, ο κύριος Γιαννάκης, ο οποίος θα έλεγα με πολύ θετική άβρα και με ενδιαφέρον πήρε τις μελέτες που είχα στα χέρια μου, τις πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και η φάση λοιπόν η οποία των μελετών που πρέπει να καταθέσουμε και στήχιζε περίπου 70.000, πέρασε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και ο Δήμος μας θα πληρώσει αυτά τα πρώτα χρήματα. Θέλω λοιπόν να το πω δημόσια, να τους πω δημόσια το ευχαριστώ και κυρίως να τους έχουμε ως παράδειγμα, διότι για να λειτουργήσει αυτός ο ναός, εγώ θα κάνω τα πάντα. Θα φτάσω στην άλλη άκρη του κόσμου. Αλλά θέλω να βοηθήσετε και εσείς. Και δεν εννοώ μόνο οικονομικά. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος για την δική μας τσέπη. Αλλά θέλω την προσευχή σας και θέλω και τον καλό σας λόγο και τις καλές σας σκέψεις. Να ξέρετε πως χρονικά η διαδικασία αυτή, η πρώτη φάση κρατάει 6 μήνες. Έπειτα η αδειοδότηση για τις εργασίες από υπηρεσίες της Συνόδου θέλουν άλλες 4 μήνες και θεωρώ ότι όλοι μας θα δούμε ένα συνεργείο περίπου τον Μάρτιο του 2025 να δουλεύει πλέον εδώ πρώτα ο Θεός. Το κόστος της ανοικοδόμησης θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα υπάρξει ανακοίνωση και στους ναούς και από τα μέσα, όπου ίσως και από την αρχή του καλοκαιριού θα υπάρχει δισκοφορία σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως κάθε Κυριακή για όσο χρειαστεί. Αν ο καθένας μας δίνει από λίγο, γίνεται πολύ. Συστηματικά λοιπόν, γι' αυτό λέω μην κουραστείτε, σε όλη τη Μητρόπολη θα γίνεται αυτό, τα χρήματα θα μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό εδώ στο ναό, όπου θα διαχειρίζεται και το έργο με τις δικές μου κατευθύνσεις και εντολές, όπως έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον πατέρα Χριστόδουλο και τους εκκλησιαστικούς συμβούλους. Θα έχουμε όλοι όμως τη χαρά να ξαναλειτουργήσουμε, και αυτή είναι σήμερα η ευχή μου, να ξαναλειτουργήσουμε
μέσα στο ναό της Μεγάλης Παρασκευής με ένα μεγάλο αρχιερατικό συλλήτρουγο, με τα λείψανα των Αγίων, με την εικόνα της Παναγίας της Πελαγονίτισσας και με όλους τους κατοίκους της πόλεως μας. Μέχρι λοιπόν τότε παρακαλούμε όλη την Παναγία να μας δώσει δύναμη. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αυτό που ζητώ καταρχήν είναι η προσευχή και η συμπαράστασή σας και η επιοίκεια για όπου χρειαστεί. Βλέπω πολλές φορές και το λέω στην Παναγία ότι στον τόπο που ήρθα υπάρχει ένα μεγάλο και σοβαρό πνευματικό πρόβλημα, η έλλειψη ενότητας. Θέλω να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Και δεν το λέω όπως το λένε συνήθως, αλλά πρέπει κάτω από τις αρχές του τόπου, κάτω από τον επίσκοπό μας, να προοδεύουμε σε έργα προσωπικά, πνευματικά, αλλά και για την βελτίωση και για την καλλιέργεια της ζωής και ολόκληρης της πόλεως και της περιοχής μας. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την Παναγία μπροστά σε όλους σας να μας δίνει την ευλογία έτσι ώστε ενωμένοι όλοι και ομονοούντες να προοδεύουμε σε έργα αγαθά και καλά για τον τόπο μας. Να είστε λοιπόν όλοι γεροί και ευλογημένοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε τη λιτανία. Νομίζω γύρω γύρω από το ναό μπορούμε έστω και λίγο και θα μπούμε μέσα. Δεν παθαίνουμε κάτι από την βροχή. Να είστε καλά και ακολουθούμε. Ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσας εις και εξουσίας εν αυτό, και το καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψη, χωρίσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δε το δούλο του Θεού των των συμμετεχόντων εις την Ιερά Λιτανία ταύτη, με υγείας και σωτηρίας αυτών, μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριε το Θεόν ημών, φωνής της δεήσου ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνας. Ο Θεός ο στένος, να μην είμαι σαραφλάντο.